στείλατε στα σκουπίδια το πόρισμα Γκολντάμερ, που με θράσος σήμερα το κουνήσατε εδώ, σε αυτό εδώ το βήμα, το ανακαλύψατε 2 χρόνια μετά, γιατί πολύ απλά δεν σας βόλευε. Δεν προσλάβατε πυροσβέστες, γιατί τους θεωρείτε βαρύδι στον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν προχωρήσατε τους αστικούς χάρτες, γιατί θέλετε να διατηρείτε ένα μόνιμο καθεστώς εξάρτησης και ομοιρίας των πολιτών από την κεντρική διοίκηση και τα γαλάζια παιδιά της αυτοδιοίκησης, ώστε να μπορείτε να συντηρείτε την πελατεία σας, όπως κάνετε για δεκαετίες. Και ύστερα έρχεστε και ανακαλύπτετε ξαφνικά την κλιματική κρίση, που βεβαίως δεν υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ και δημιουργήθηκε τα 2 χρόνια που εσείς κυβερνάτε. Όλα αυτά όμως, οι εγκληματικές επιλογές, τα λάθη, οι παραλήψεις σας, προηγούνται της κλιματικής κρίσης, η οποία για να αντιμετωπιστεί χρειάζονται σκληρές και θαραλέες αποφάσεις, μα πάνω απ' όλα χρειάζεται ειλικρίνεια. Χρειάζεται συλλογική κινητοποίηση για να γίνει εθνικός και κοινωνικός στόχος η ανάσχεσή της. Με την κατάλληλη γνώση, την εμπιστοσύνη στην επιστήμη και τους ειδικούς, την επένδυση εκεί που απαιτείται. Αν σε κάθε φυσική καταστροφή, κύριε Μητσοτάκη, για να δικαιολογήσετε εσείς την ανεπάρκειά σας, επικαλείστε την κλιματική κρίση χωρίς πριν να έχετε κάνει τίποτα για αυτή, απλά ευτελίζετε τη σημασία που πρέπει να δώσει ο κάθε πολίτης και το κράτος στην αντιμετώπιση της. Σας φταίει η κλιματική κρίση που κρύψατε στα συρτάρια σας τις προτάσεις Γκολντάμερ? Σας φταίει η κλιματική κρίση που θέλατε να στήσετε ένα δίθεν επιτελικό κράτος, διατηρώντας όμως αυτή τη σκανδαλώδη συναρμοδιότητα δεκάδων υπουργείων και φορέων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών, όπως το ίδιο το πόρισμα αναφέρει? 45 συναρμόδιοι φορείς για την πρόληψη μιας πυρκαγιάς, 17 φορείς και 6 υπουργεία για την καταστολή. Κλιματική κρίση φταίει γι' αυτό? Σας φταίει η κλιματική κρίση που αγνοήσατε? Δεν φέρατε καν σε συζήτηση την πρόταση νόμου που καταθέσαμε για την ίδρυση Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας και Ανθεκτικότητας? Προφανώς και δεν σας φταίει η κλιματική κρίση για όλα αυτά. Οι πολιτικές σας επιλογές είναι. Και η ευθύνη αυτών των επιλογών σας βαραίνει προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη. Δεν είναι ευθύνη ούτε του ενός υπουργού σας που κάθεται δίπλα σας, ο οποίος μας έλεγε την ώρα της μεγάλης καταστροφής ότι ο κρατικός μηχανισμός λειτουργήσε υποδειγματικά και ότι κρατούσε με ένα νύχτα τη μάνικα. Όχι, δεν είναι δικιά του η ευθύνη, δικιά σας είναι. Ούτε του άλλου υπουργού που μετρούσε τριπλάσια αεροπλάνα από όσα επιχειρούσαν. Ούτε του αρχηγού της πυροσβεστικής που το ρωτούσαν στα μέσα ενημέρωσης την ώρα της μεγάλης αγωνίας στην Εύβοια, που κεγόντουσαν σπίτια. Τι γίνεται στην Εύβοια? Και απαντούσε: δεν ξέρω, βρίσκομαι επί 3 μέρες και επιχειρώ στο υπέροχο δάσος της Πάρνηθας. Αλλά βεβαίως ταυτόχρονα ευχαριστούσε τους πολιτικούς του ηγέτες. Τους πολιτικούς του ηγέτες. Ούτε αυτό δεν είναι η ευθύνη. Δική σας αποκλειστικά είναι η ευθύνη. Και όσο παρουσιάζεστε απολύτως αδύναμος, στοιχειωδώς να την κατανείμετε αυτή την ευθύνη και στους υφιστάμενούς σας, όσο δεν είστε ικανός την ώρα της κρίσης να δείξετε ότι καταλαβαίνετε τι δεν πήγε καλά και αναζητείτε, μαθαίνω, διέξοδο σε ανασχηματισμούς και σε πρόσωπα από το δημοκρατικό χώρο για να αποτελέσουν τις οσύμβιες λέμβους σας, τόσο κραυγάζετε ότι δεν είστε ικανός την ευθύνη ούτε να την αναγνωρίσετε, αλλά ούτε και να τη διαχειριστείτε. Και ειλικρινά, αφού δεν το κάνατε στην πρωτομιλία, περιμένω στη θρολογία σας, κύριε Μητσοτάκη, μια απάντηση. Γιατί ζητήσατε συγγνώμη? Έχετε καταλάβει γιατί ζητήσατε συγγνώμη? Ποιο ήταν το λάθος σας? Αφού δεν κάνατε κανένα λάθος, μας είπατε σήμερα. Γιατί ζητήσατε συγγνώμη? Έχετε καταλάβει τα λάθη σας? Και θέλω και μια ξεκάθαρη απάντηση.
για τις συναρακτικές καταγγελίες του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Ξέρετε, εγώ βρέθηκα την ώρα της μάχης, στην Εύβοια, στη Λίμνη. Εσείς έχετε 15 μέρες, ούτε ένα κυβερνητικό στέλεχος δεν τόλμησε να πατήσει στην Εύβοια. Ούτε ένα κυβερνητικό στέλεχος. Όχι εσείς. Ένα κυβερνητικό στέλεχος. Να χτυπήσει την πλάτη, να δώσει ένα μήνυμα παρηγοριάς. Και συνάντησα αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει σημασία που είμαστε από αντίθετους πολιτικούς χώρους. Ήταν εκεί μαζί με τον Δήμαρχο Λίμνης Μαντουδίου και τους βουλευτές του νομού. Ήταν στην πρώτη γραμμή. Με μια ειλικρινή αγωνία, νέος άνθρωπος. Και εκείνη τη στιγμή βέβαια αυτό που προείχε ήταν να σωθεί οτιδήποτε αν σώζεται. Και η εικόνα που μεταδόθηκε ήταν μια εικόνα οργής, όχι μόνο των πολιτών, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον τρόπο με τον οποίο συντονίζονταν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκείνη την ώρα, την κρίσιμη. Και βεβαίως μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι από το γραφείο σας τηλεφωνούσαν στο Δήμαρχο για να μην βγαίνει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να είναι επικριτικός απέναντι στην κυβέρνηση. Εκείνη την ώρα άλλες θα έπρεπε να είναι οι οδηγίες, όχι απειλές. Και βεβαίως είδα τη χθεσινή συνέντευξη του Περιφερειάρχη, στην οποία δήλωσε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις είχαν εντολή μη κατάσβεσης. Είναι μια πολύ βαριά καταγγελία αν ισχύει. Και επιτρέψτε μου να απευθύνω προσωπικά σε, να απευθυνθώ. Ελάτε, ελάτε. Ησυχία, προχωρούμε. Τώρα ποιος μιλάει, ο κύριος Τσίπρας ή οι συνάδελφοι? Ελάτε, ελάτε, λοιπόν, τον ησυχία. Τον Περιφερειάρχη να κάνει αυτή τη δήλωση. Θα ήθελα λοιπόν από τα αρμόδια και επίσημα χείλη του κύριου Μητσοτάκη να δοθεί μια εξήγηση γι' αυτό. Και επιτρέψτε μου την προσωπική απεύθυνση. Απευθύνομαι προσωπικά σε εσάς, αλλά προσπαθώντας να μετρήσω τα λόγια μου. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσετε, κύριε Μητσοτάκη, ότι εσείς και μόνο εσείς έχετε ακέραια και απόλυτη την πολιτική ευθύνη για τις πυρκαγιές. Όχι μόνο για τα τραγικά λάθη και τις παραλήψεις που διστάζετε να αναγνωρίσετε καν, αφού 15 μέρες μετά όλοι στη θέση τους είναι δίπλα σας, σαν να μην συνέβη τίποτα, ούτε μόνο για τις εγκληματικές πολιτικές επιλογές σας να πετάξετε στον κάδο των αχρήστων έτοιμα σχέδια για την πρόληψη και την αναδιοργάνωση της δασικής και της πολιτικής προστασίας, αλλά κυρίως γιατί επιδείξατε όλο αυτό το διάστημα μια απίστευτη ελαφρότητα που σας χαρακτηρίζει βέβαια όλο αυτό το διάστημα. Μια απίστευτη έλλειψη κατανόησης του τι συμβαίνει και γιατί συμβαίνει και τι μπορεί να συμβεί. Μια πρωτοφανής απουσία συνέστησης για την πραγματικότητα, τους κινδύνους και το δράμα των ανθρώπων της κοινωνίας. Εσείς δεν είστε ο αυτουργός του πανάκριβου επιτελικού κράτους που το διαφημίζατε ως την επιτομή της σύγχρονης διοίκησης? Πού ήταν αυτό το κράτος στις ώρες της φωτιάς, όταν η απελπισία και η οργή έφτασαν μέχρι το τελευταίο σπίτι? Πού ήταν? Εσείς δεν συγκεντρώσατε όλες τις εξουσίες στο γραφείο σας εν ονόματι της αποτελεσματικότητας και κάνατε και με ανίκιο τρόπο σήμερα συγκρίσεις σε πρόσωπα? Πού ήταν λοιπόν αυτή η αποτελεσματικότητα των φοβερών τεχνοκρατών που έχετε δίπλα σας? Εσείς δεν δηλώνατε στις 11 Μαΐου έχουμε περισσότερο προσωπικό φέτος, καλύτερα μέσα, καλύτερη οργάνωση και καλύτερη συνολική οργάνωση του σώματος αλλά και της πολιτικής προστασίας? Πού ήταν όλα αυτά όταν οι πολίτες εκλιπαρούσαν για βοήθεια, όταν γινόντουσαν στάχτη 1,3 εκατομμύρια στρέμματα? Πού ήταν και πού ήσασταν όταν γινόταν στάχτη πάνω από 500.000 στρέμματα στην Εύβοια και 40.000 άνθρωποι λάβαιναν εντολή εκένωσης? Εσείς επίσης δεν δηλώνατε
στις 24 Μαΐου έχει εκπονηθεί ένα ειδικό, μάλλον ένα ακόμη πιο εξειδικευμένο σχέδιο για την προστασία των περιαστικών δασών της Αττικής, τα οποία τόσο μεγάλη σημασία έχουν για το περιβαλλοντικό μικροκλίμα ολόκληρου του Λεκανοπεδίου. Πού ήταν αυτό το εξειδικευμένο σχέδιο, όταν καίγονταν ανεξέλεγκτα για 10 μέρες οι Αδάμες, οι Βαρυμπόποι, του Τατώ, οι Θρακομακεδόνες, οι Αφίδνες, το Κρυονέρι, πριν έρθει το κακό και στην υπόλοιπη Αττική, στα Βίλια και την Κερατέα? Λυπάμαι που θα το πω, αλλά πίσω από όλα αυτά, κύριε Μητσοτάκη, είστε εσείς, ή πιο σωστά, εσείς είστε όλα αυτά. Εσείς. Η πρωτόγνωρη αυτή καταστροφή έσκησε το καταπέτασμα του ναού που είχε στηθεί γύρω σας. Και ξέρετε κάτι, αυτό που είδαν όλοι προκαλεί ανασφάλεια, ακόμα και φόβο. Γιατί προκαλεί φόβο ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν στερείται μόνο της ικανότητας να διοικεί, αλλά στερείται και της στοιχειώδους ικανότητας να αντιληφθεί το μέγεθος της ζημιάς που έχει προκαλέσει.